Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το καλοκαιρινό μου νεσεσέρ και τα περιεχόμενά του και ένα tutorial με βάση αυτά. Μπορεί να το βλέπετε μεγάλο γιατί όλα νομίζω φαίνονται μεγαλύτερα στην κάμερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι στο μέγεθος της φάτσας μου. Λίγο πιο μακρύ. Ναι, έχω μέσα 10 προϊόντα, δεν χρειάζονται και τα 10. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι 6 με 7. Πάμε να σας δείξω το μακιγιάζ που θα φοράω όλο το καλοκαίρι. Όχι μέρα, βράδυ. Και μπορεί να μου πείτε, μα δεν είναι smoky, δεν έχει ψεύτικη βλεφαρίδα, δεν είναι βραδινό. Και εγώ θα σας πω ότι φέτος έχω όρεξη για φυσικά πράγματα. Ηλιοκαμένα, φρέσκα, νεανικά, οπότε πάμε να τα δούμε. Πρώτο πράγμα που θα βάλω είναι η ενυδατική κρέμα με χρώμα και SPF 50 από Herbelis. Μου είναι λίγο μια ιδέα σκούρο αυτή τη στιγμή, είναι δηλαδή νομίζω ιδανικό για ανοιχτές προς μεσαίες επιδερμίδες. Το χρώμα δηλαδή είναι αυτό και η κάλυψη είναι ελαφριά προς μέτρια. Φαίνεται δηλαδή, έχει κάλυψη το προϊόν αυτό, δεν είναι εντελώς διάφανο. Επίσης, στο νεσεσέρ αυτό, σας δείχνω μόνο το μακιγιάζ, δεν σας δείχνω και τα καλλυντικά. Που τα καλλυντικά θα είναι ενυδατική, καθαριστικό, αυτό που σας έδειξα στο βίντεό μου τώρα πρόσφατα με τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ τα καινούρια. Και θα έχω μαζί και 2-3 αντιλιακά, οπότε ο φάκελος που είδατε περιέχει μόνο τα βαφτικά που λέγαμε κιόλας μικρές και όχι όλα τα προϊόντα που θα κουβαλάω μαζί μου. Επειδή μου έχετε ζητήσει πολλές φορές να κάνω βίντεο με tips για πακετάρισμα για ταξίδι, έχω κάνει τέτοιο βίντεο. Και θα σας το έχω κάτω, στο κουτί της περιγραφής. Και φέτος, παιδιά, ακούστε τι θα γίνει. Πέρυσι εγώ, που πήγα στην Ελλάδα για ένα διάστημα σχετικά μεγάλο, όπως ελπίζω να πάω και φέτος, είχα προγυρίσει όλα μου τα βίντεο μακιγιάζ και επίσης πολλά από τα κυριακάτικα βίντεο. Τώρα δεν έχω προγυρίσει τίποτα. Γιατί δεν θέλω να ανεβαίνουν τα βίντεο κονσέρβα και να μην έχω νιώσει στο πετσί μου θάλασσα, ήλιο και όλα αυτά, να είμαι εκτός τόπου και χρόνου και απλώς να έχω ψυχαναγκαστικά φτιάξει ορισμένα βίντεο για να ανεβαίνουν συγκεκριμένες μέρες επειδή πρέπει. Θέλω τα βίντεο να είναι πολύ πιο άμεσα, που σημαίνει ότι θα τα γυρίζω πλέον στην Ελλάδα. Μπορεί να δείτε δηλαδή αλλαγή σκηνικού, αλλαγή ήχου, ένα σωρό αλλαγές τώρα το καλοκαίρι, εφόσον δεν θα είμαι στη βάση μου και δεν θα είμαι στο σύνηθες setup. Τα πινέλα παρεμπιπτόντως που θα πάρω χωράνε στο SSR αυτό και είναι 4. Το πινέλο της βάσης, το πινέλο για ρούζ, bronzer, οτιδήποτε τέτοιο, ένα πινέλο διπλό που έχω πάντα στο καθημερινό μου τάπερ, που απ' τη μία είναι κοφτό πινέλο για τα φρύδια, αλλά χρησιμοποιείται και στα μάτια, και απ' την άλλη είναι βουρτσάκι για τα φρύδια. Και ένα blending πινέλο γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνω λίγη σκίαση στα μάτια με ρούζ για παράδειγμα. 4 πινέλα λοιπόν και 10 προϊόντα. Προχωράμε λοιπόν στο προϊόν για τα φρύδια που είναι η σκιά μου η Concrete. Αυτό εδώ όπως ξέρετε κάποιες φορές το χρησιμοποιώ και στη γραμμή των βλεφαρίδων για να δείχνουν λίγο πιο πλούσιες. Ενδέχεται να το κάνω και σήμερα. Πολύ χρηστικό, μια σκιά ματιών είναι την οποία εγώ τόσα χρόνια χρησιμοποιώ στα φρύδια. Άρα για μια αλλαγή θα τη χρησιμοποιήσω και στα μάτια. Και συνεχίζουμε στο concealer που είναι η παλέτα μου με τα Dermacolor της Criolan. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να πάρετε μαζί σας ολόκληρη παλέτα. Απλώς εγώ θα περάσω από διάφορα ενδιάμεσα χρώματα όσον αφορά το μαύρισμα. Δηλαδή θα μαυρίσω λίγο, μετά θα μαυρίσω κι άλλο, μετά όλο αυτό θα ξεθοριάσει, μετά ενδέχεται να ξαναμαυρίσω. Άρα στο ενδιάμεσο μπορεί να κινούμε μέσα σε όλες αυτές τις αποχρώσεις. Η medium παλέτα είναι αυτή που σας δείχνω. Οπότε τώρα βάζω με τα δάχτυλα ένα χρώμα, ό,τι έχει απομείνει στο χέρι το πάω και στο πάνω μέρος του βλεφάρου. Το ίδιο θα βάλω και τριγύρω από τα ρουθούνια. Πάμε τώρα στο προϊόν το σωστό, το καλοκαιρινό, το οποίο είναι της Jane Iredale, το Lip Stain, το Forever Peach, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, το έχω δοκιμάσει σε ένα βίντεο τώρα και μία φορά στην καθημερινότητά μου. Επειδή είναι για τα χείλη και για το πρόσωπο, το βάζω εδώ πέρα τριγύρω, που είναι έτσι κρεμώδες και γυαλιστερό. Τώρα, αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, μπορεί να το βλέπετε αυτό και να σας σηκώνω τη τρίχα. Εγώ που έχω ξηρή, νομίζω με βολεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, με το πινέλο της βάσης, σιγά σιγά, το ψιλοπατάω εδώ επί τόπου έτσι όπως είναι. Μπορείτε και με τα δάχτυλα να το κάνετε αυτό. Εδώ τώρα το μόνο που θέλω να προσέξω είναι να μην παραμείνει τόσο πολύ προϊόν στην περιοχή αυτή. Δεξιά και αριστερά από τα ρουθούνια. Θέλω δηλαδή το σχήμα αυτό, μια κουρτίνα στην κορυφή του μάγουλου και στην κορυφή της μύτης. Τώρα λοιπόν έχω αυτή τη φρεσκάδα και τη γυαλάδα, αλλά θέλω να το χτίσω και εδώ είναι που σας λέω ότι μπαίνουν πολύ περισσότερα προϊόντα από ό,τι χρειάζεται και με το ρούς της Glossier, το οποίο είναι ελαφρώς διαφορετική απόχρωση, δηλαδή ένα πιο μπρονζέ, που θα το βάλω εδώ στην κορυφή της μύτης και εδώ πέρα επίσης. Χτίζω, δηλαδή κάνω layering τώρα εγώ, καταλάβατε. Γεμίζει η περιοχή αυτή με έγκαυμα, απλώς δεν θέλω να φτάνει μέχρι τόσο πίσω, οπότε λίγο το κόβω από εδώ από τις άκρες. Όλο αυτό τώρα σκεφτείτε όμως ότι σας το δείχνω σε λευκή επιδερμίδα χειμωνιάτικη. Θα προσαρμοστεί και σε μαυρισμένη
θα βάλω τα αντίστοιχα προϊόντα. Τα ίδια δεν νομίζω ότι θα γράφουν τόσο καλά. Και προχωράω στο τρίτο προϊόν για το πρόσωπο. Εδώ έρχεται που σας λέω μία υπερβολή. Το οποίο είναι το 31 Light Bronze Rouge από Corrèze. Αυτό για αρχή το βάλω λίγο εδώ στην κόγχη. Μου θύμισα το τρίκ που είχα ξεκινήσει να κάνω στην τρίτη γυμνασίου. Που δεν ήξερα πώς να βάφω τα μάτια. Βάζα μόνο λίγο μολύβι. Και κατά τα άλλα το ρουζ που είχα το έβαζα στην κόγχη του ματιού. Μιας που ασχολούμαστε με τα μάτια, θα πάρω και όλα στην κοφτή πλευρά του προηγούμενου πινέλου, αυτή που χρησιμοποίησα για τα φρύδια, και θα βάλω λίγη από την Concrete στην εξωτερική γωνία. Έτσι σαν eyeliner, αλλά σβησμένο. Το σβήνω και αυτό ελάχιστα. Και κάτι που θέλω πάρα πολύ να κάνω είναι να προσθέσω το κόσμο της φακίδες με το Munchies μολύβι χιλιών της NYX. Μία έκπληξη αυτό το κανάλι, ένα kinder το ανοίγετε και δεν ξέρετε τι θα σας ξημερώσει. Όπως βλέπετε μένω μόνο μια στιγμή στην κάθε φακίδα. Αν καμία μου πέσει πάρα πολύ βαριά, τις σβήνω λίγο με το πινέλο της βάσης, γιατί θέλω να είναι διακριτικές περισσότερες. Θα τις συγκεντρώσω τις υπόλοιπες εδώ. Όσο πιο ακανόνιστες είναι, νομίζω τόσο πιο πιστικό φαίνεται. Μ' αρέσει που κατά τα άλλα έχω προγραμματίσει να αφαιρέσω ορισμένες ελιές που έχω βγάλει τώρα πρόσφατα από τα ταξίδια στην Ταϊλάνδη και στο Μεξικό. Αλλά τις φακίδες τις προσθέτω. Ανομαλία δεν λέγεται αυτό. Και θα βάλω από πάνω το ρουζ από Corrèze. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί νομίζω ότι θα βαθύνει το χρώμα που έχω ήδη. Καθίστε ντε, γιατί σβήστηκαν όλα τώρα. Τσακ. Μπράβο, αυτό. Ότι εδώ είναι αναστατωμένο το δέρμα, ότι κατακάηκα. Αυτό θέλω. Πώς αυτό πασχίζουμε να το καλύψουμε το καλοκαίρι, αν πάθουμε όντως έγκαυμα στην παραλία. Εγώ θέλω να το πετύχω με μακιγιάζ. Αφήστε με, αυτό θέλω φέτος, αυτό θέλει η ψυχούλα μου. Το ρουζ που έμεινε θα το βάλω λίγο και εδώ πέρα στο μέτωπο. Αλλά για τον bronzer μου, τι θα ρείτε, τελειώσαμε. Θα πάρω την παλέτα London Copyright και θα βάλω αυτό εδώ. Εδώ πέρα πίσω λιγουλάκι. Με μεγάλο πινέλο, τώρα δεν θέλω στην κυριολεξία contouring με αυτό που κάνω. Θα το βάλω και εδώ πάνω που μόλις έβαλα το ρουζ, δεν με απασχολεί, θα βάλω και τον bronzer. Αυτό φρεσκοκάηκε, αυτό μαύρισε προχτές. Φυσικά για τα μάτια εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτή την παλέτα για σκίαση. Δεν χρειάζεται μόνο το ρουζ, εφόσον έχετε τόσες πούδρες στη διάθεσή σας, αν έχετε. Εντάξει, εγώ ένα bronzer θα πρότεινα να πάρετε μαζί σας. Εγώ επειδή δεν το έχω σε μεμονωμένη μορφή και έχω όλα αυτά τώρα μαζί μου, μπορεί να τα εκμεταλλευτώ και να κάνω κανένα κανονικό μακιγιάζ καμιά μέρα. Αναστατώθηκε και το μαλλί και οι φύτρες τώρα, τόση ώρα τις βλέπετε. Λίγο spot concealing θα ήθελα σε ορισμένες περιοχές που ακόμα φαίνονται οι ελίτσες. Μπορείτε φυσικά στα χείλη να βάλετε, όπως είπα αυτό από την Jane Iredale, το Peach που έβαλα και στα μάγουλα, το πολυχρηστικό προϊόν. Θα το βάλω λίγο πιο πολύ για να δείτε πώς γράφει. Ίσως είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με το lip balm που σκοπεύω να βάλω. Λέτε να καταλήξω με 9 προϊόντα τελικά στις διακοπές αντί για 10. Πολύ πιθανό. Νομίζω ότι θα έχω άλλο ένα το οποίο τελικά είναι ακριβώς το ίδιο. Από Corrèze με σταφύλι. Θα το βάλω και αυτό να δείτε πώς είναι. Φαίνεται αλλιώτικα στη συσκευασία, αλλά είναι ακριβώς η ίδια απόχρωση. Διαπιστώνω αυτή τη στιγμή εδώ μαζί σας. Ξέχασα να βάλω λίγο bronzer εδώ πέρα στα λαιμά μου. Αυτό είναι το πόσο μπορώ να σκουρίνω εγώ στο μέτρο του δυνατού χωρίς να μου αλλάξω απόχρωση στο foundation. Δηλαδή, με ελάχιστο μαύρισμα στην παραλία, τα βήματα που έκανα τώρα θα μου ταιριάζουν. Με παραπάνω μαύρισμα στην παραλία, δεν θα μου ταιριάζουν πια και θα πρέπει να αλλάξω απόχρωση βάσης. Το οποίο και θα κάνω με προθυμία και κατάνοιξη τα πάντα προκειμένου να υιοθετήσουμε αυτό το καλοκαιρινό look. Πάμε στη μάσκαρα. Corrèze Drama Volume. Θα γυρίσω πρώτα τις βλεφαρίδες, αμέ, για να σας δείξω πώς θα είναι το last lift θα κάνω στη Λία Φίνου. Η Λία Φίνου είναι το πιο φίνο, συγχωρέστε μου το λογοπαίγνιο, το πιο φίνο last lift της Αθήνας. Είναι στην Καλλιθέα, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, την ξέρω εννοώ προσωπικά. Είχαμε γνωριστεί παλιά για ένα μάθημα μακιγιάζ και από τότε έχει γίνει η πιο καλόγουστη, κατά τη γνώμη μου, η πιο καλέσθητη τεχνήτρια βλεφαρίδων, τόσο όσον αφορά τις extensions, που εγώ τις παίρνω από φόβο. Γενικά το ξέρετε, θεωρώ ότι φαίνονται πολύ ψεύτικες, οι δικές της δεν φαίνονται ψεύτικες. Και κάνει και last lift επίσης, το οποίο φημολογείται από φίλες που έχουν πάει τόσο καιρό εκεί πέρα, ότι είναι το καλύτερο last lift της πιάτσας, δηλαδή ότι κρατάει όσο τίποτα. Και σκεφτόμουν συχνά ότι δεν το χρειάζομαι το last lift και ότι είναι ικανοποιητικά γυριστές οι δικές μου βλεφαρίδες και ότι και αν δεν είναι, τις γυρνάω αν χρειαστεί με ψαλιδάκι. Αλλά πόσο ωραίο είναι να μην έχεις να το κάνεις αυτό για κάνα δίμηνο τρίμηνο. Το last lift, από όσο ξέρω, δεν βλάπτει τις βλεφαρίδες.
η επάλληλη εφαρμογή XT μπορεί. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω χωρίς να είμαι ειδικός. Οπότε, όχι μόνο θα γίνουν πολύ πιο γυριστές και δεν θα χρειαζόμαστε μάσκαρα, αλλά επίσης θα είναι λέει και πιο ξεμπερδεμένες, που εμένα είναι μπερδεμένες πάντα, όπως βλέπετε οι βλεφαρίδες, και πάρα πολύ θα ήθελα μια φορά να τις δω να στέκονται ξεχωριστές η μία από την άλλη, αντί να τις ξεχωρίζω με λίμα ή με παραμάνα ή με όλα αυτά τα βάρβαρα μέσα που χρησιμοποιώ μέχρι τώρα. Και αυτό, παιδιά, θα είναι το καλοκαιρινό μου μακιγιάζ. Βράδυ δηλαδή εγώ, ακόμα και σε γάμο να πάω, που θα πάω, έχω γάμο φέτος και βάφτιση. Πεθαίνω γι' αυτά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη, εγώ είμαι αυτή. Νομίζω ότι θα κάνω ένα τέτοιο μακιγιάζ γενικά. Αυτά παιδες, ας λύσουμε και τα μαλλιά, να δούμε λίγο πώς θα είναι από τη θάλασσα, αν μπορώ να το ρεπλικάρω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μπορώ να το ρεπλικάρω, αλλά σκεφτείτε ότι εγώ τα αφήνω με τα λάτια για όσο αντέχουν, διότι σκληραίνουν και αποκτούν λίγο παραπάνω όγκο και έτσι ένα σπάσιμο που δεν έχω ποτέ το χειμώνα και οφείλεται μόνο στη θάλασσα και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν κάτσω σαν τρελή να λουστώ κάθε βράδυ και να χάσω αυτή την ομορφιά, που δεν είναι λόγο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, tips για καλοκαιρινά νεσεσέρ και τέτοια έχετε, μου τα γράφετε από κάτω. Αν δοκιμάσετε κάτι παρόμοιο, δείξτε μου μια φωτογραφία στο Instagram, γιατί πάντα μου αρέσει να βλέπω τις δικές σας εκδοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!